Λοιπόν, βρισκόμαστε στην περιοχή Κιαβαμπέκα που σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά γύρω από τον πρόεδρο του Συλλόγου Προστασία των Δάσεων με τον κύριο Άρη Κωνστατή. Κύριε Άρη, καλησπέρα. Πείτε μας λίγα λόγια για το συμβάν, για το σημερινό. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 και 10 από αμέλεια ενός συμπολίτη μας που έκανε κάποιες εργασίες εξωτερικά από την ενοικία του με ηλεκτροκόλληση. Ο συγκεκριμένος κύριος από τον ακριτικό τμήμα της Πρεσβευτικής έχει οδηγηθεί στη διαδικασία του αυτοφόρου και θα υποστεί τις συνέπειες που λέει ο νόμος. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις γιατί δεν, το πυροφυλάκιο που βλέπω θα δείτε στην πορεία δυστυχώς δεν έχει επανδρωθεί. Δεν έχει επανδρωθεί με επαρχιακό προσωπικό από το Δήμο που ακόμα περιμένουμε. Περιμένουμε πρώτα να καούμε και μετά να προσλάβουμε επαρχιακό προσωπικό. Δυστυχώς η συνδρομή του Δήμου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, είναι άφαντη. Το λέω και λυπάμαι, είναι άφαντη. Συμβάλανε τα τρία εθελοντικά οχήματα του Συλλόγου των Αγίων Θεοδόρων με 18 εθελοντές, δύο πυροσβεστικά οχήματα των εθελοντών του Λουτρακίου με 8 άτομα και 6 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου. Άμα ήταν το πυροφυλάκιο, ήταν επανδρωμένο, θα προλαβαίναμε από την αρχή τη φωτιά. Φωνάζουμε 5 μήνες, δεν μας ακούει κανένας. Όλο αύριο μας λένε. Δυστυχώς τα βιτία που ήρθαν ήταν ιδιωτικά. Ευτυχώς για μας, δυστυχώς για τον τόπο. Του Λουτρακίου τα περιμένουμε, του διευρυμένου Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων τα περιμένουμε ακόμα. Ήρθε ένα βιτίο του Δήμου από τους Αγίους Θεοδόρους, ύστερα από 1,5 ώρα. Μείναμε 2 φορές από νερό, γι' αυτό και μας πήρε η φωτιά έκταση. Το πρώτο και το κυριότερο σε μια φωτιά δασική ή αγροδοβιβαδική είναι το νερό. Άμα δεν έχουμε κοντά νερό και τα οχήματα φεύγουν και απομακρύνονται από τα δίκτυα που έχουν φτιάξει, δυστυχώς κάνουμε τη φωτιά. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και να καταλάβουμε ότι το δάσος είναι ζωή. Είναι πνεύμα ζωής. Είναι το τελευταίο κομμάτι που έχει απομείνει στην περιοχή, το Γερανίων, εμείς καταστροφικό. Καμένο βουνό, πληγμένο χωριό. Το έχουμε ξαναπεί και φωνάζουμε άλλη μια φορά και τραβάμε το κουδούνι στους υπεύθυνους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς τον φίλο μου τον Άρη, τον Κωνσταντή, που ευτυχώς έχουμε τον άνθρωπο φύλακα τόσα χρόνια εδώ πάνω στο βουνό, αλλά ό,τι και να πει κανείς είναι αξιολύπητο. Όταν η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση, έχουμε στην πόρτα μας τη δασοπροστασία και δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Εκείνο που έχω να πω και να σταθώ περισσότερο είναι σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας. Οι οικιστές αγοράσανε σπίτι με θέα. Την πλάτη τη γυρίζουμε στη θάλασσα και το βλέμμα μας στο βουνό. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να έχουμε το έντονο βλέμμα στο βουνό για να δούμε τι γίνεται. Γιατί περιμένουμε δύσκολες και χειρότερες μέρες όσον αφορά με την επάνδρωση της δασοπροστασίας.